Ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ψυχαναγκασμός, ναι. Νομίζω ότι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται καταχρηστικά πολλές φορές, γιατί ναι. όταν μιλούμε για ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, είναι μια διαταραχή που μας δυσκολεύει να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας. Οφείλουμε να πούμε ότι όλοι έχουμε ψυχαναγκαστικά συμπτώματα, ωστόσο. Θες να μου φέρεις ένα παράδειγμα λίγο για να καταλάβει ο κόσμος, όχι τίποτα άλλο. Θα το δούμε και στην πορεία, αλλά ωστόσο ένας τελειοθύρας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τελειομανής, ναι. ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχαναγκαστικός. Ένα πάρα πολύ καλά τακτοποιημένο γραφείο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ψυχαναγκασμό σε κάτι συγκεκριμένο. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε περίπτωση το γραφείο σου είναι ακατάστατο, αλλά πρέπει να είναι ακατάστατο. Ναι. Είναι ψυχαναγκασμός. Πρέπει να είναι ακατάστατο, είναι ψυχαναγκασμός. Το πρέπει ουσιαστικά α, να το είναι ακατάστατο. Αν και συνήθως ένα πολύ τακτοποιημένο γραφείο δηλώνει ψυχαναγκαστικά στοιχεία. Από εκεί και πέρα όμως. Δηλαδή το τέλειο, ότι έχουμε, το άψογο. Το είναι τέλειο, το άψογο, μέχρι που κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία συγκεκριμένα πράγματα να τα τοποθετούν, να τα ξανατοποθετούν σε μια βασανιστική διαδικασία η οποία κρατάει λεπτά, ώρες, ούτως ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν ή το δυνατόν τέλεια κάποια πράγματα. Η αντίδρασή τους σε περίπτωση που κάποιος μπει εμβόλυμα και τους χαλάσει το σκηνικό που έχουν δημιουργήσει. Άγχος και από εκεί και πέρα όλο αυτό χαλάει μια διαδικασία που κάποιος την έχει βάλει μέσα στα δικά του κουτάκια. Αν το θέλεις διαφορετικά, ο ψυχαναγκασμός έχει κάποια κουτάκια τα οποία με κάποιο τρόπο κάποιος λειτουργεί έτσι, ούτως ώστε να μπορέσει να τα ελέγχει και να είναι υπό τον έλεγχο. Τα γκρεμίζεις εύκολα, θα μας τα πεις βέβαια. Από τη στιγμή κατά την οποία κάποιος θέλει να τα γκρεμίσει, τα γκρεμίζει. Από τη στιγμή κατά την οποία κάποιος αισθάνεται ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτό για την καθημερινότητά του, δηλαδή ζει δύσκολα, αισθάνεται δύσκολα, επιστρέφει πολλές φορές για να μιλήσουμε με γεγονότα στο γραφείο του για να δει το κατά πόσον το έχει κλειδώσει ή δεν το έχει κλειδώσει, στο σπίτι του το κατά πόσον έχει αφήσει το σίδερο ανοιχτό ή δεν έχει αφήσει το σίδερο ανοιχτό, τότε νομίζω ότι το αντιμετωπίζει, αν θέλει να το αντιμετωπίσει και πάλι, θα δούμε ωστόσο στην πορεία. Τελευταία ερώτηση για να πάμε και στην παρουσίαση. Βεβαίως. Θα γεννηθεί κάποιος και θα πεθάνει με ψυχαναγκασμούς ή κάποια στιγμή θα βρει τη λύση? Από τη στιγμή, καταρχήν το θα γεννηθεί κάποιος, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν κληρονομικά στοιχεία στον ψυχαναγκασμό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το ότι όταν οι δύο γονείς πάσχουν από τη λεγόμενη ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, δηλαδή ένα ψυχαναγκασμό και ιδεοληψία σε αρκετά μεγάλο έντονο βαθμό, τότε από εκεί και πέρα το παιδί έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να εκδηλώσει αυτή τη διαταραχή. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν βιοχημικά στοιχεία, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές στη χημεία του εγκεφάλου. Γι' αυτό το λόγο και οι ψυχαναγκαστικοί απαντούν θετικά στη λήψη των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Από εκεί πέρα, σαφέστατα, υπάρχει και ένα οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο είναι αρκετά τελειοθυρικό, αρκετά αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές καλλιεργεί θετικά παρόμοια φαινόμενα και δυσκολεύει τη ζωή σε παρόμοιους ανθρώπους. Μάλιστα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση, σε καθυστέρηση. Να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση, όπου μιλάμε για τις αλήθειες για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Πρώτον, αλήθεια για τις έμμονες ιδέες. Οι έμμονες ιδέες είναι το πρώτο από τα δύο σκέλη. Οι ιδέες και από εκεί και πέρα οι δράσεις, δηλαδή ο ψυχαναγκασμός. Οι ιδέες είναι η λεγόμενη ιδεοληψία και οι δράσεις είναι ο ψυχαναγκασμός. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι οι έμμονες ιδέες είναι ενοχλητικές. Σαφέστατα, το άτομο το οποίο τις ζει, τις βιώνει, το καταλαβαίνει ότι είναι πολύ ενοχλητικές. Πρόκειται για σκέψεις ή εικόνες που επιβάλλονται, δηλαδή χωρίς τη θέλησή του. Επιβάλλονται και του έρχονται και του κολλάνε. Είναι αυτό που λέμε ότι έχω κάποια κολλήματα εκείνη τη στιγμή και τα σκέφτομαι αρκετές φορές. Ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος. Δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε και συνεχίζουμε στο επόμενο, ότι συνοδεύονται από δυσάρεστα συναισθήματα. Το καταλαβαίνω δηλαδή ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό και άρα λοιπόν έχω δυσάρεστα συναισθήματα. Ωστόσο, λέω κάτι το οποίο ακούγεται έτσι αρκετά καταχρηστικό, δεν είναι τρέλα. Ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, έστω και αν δεν το χρησιμοποιούμε, ούτε πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, δεν πρόκειται να τρελαθεί, να χάσει τον έλεγχο της πραγματικότητας ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδεοληπτικός, που του κολλούν ιδέες. Γιατί καταλαβαίνει ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλει να το έχει. Καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματικότητα, καταλαβαίνει τι πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Αλήθειες για τις ψυχαναγκαστικές πράξεις. Αισθανόμαστε παρόρμηση να τις κάνουμε, δηλαδή θέλουμε να τις κάνουμε. Δεν έχουμε τη δύναμη να τις αποφύγουμε. Προχωράμε στον επόμενο. Αποτελούν συνέπεια έμμονων ιδεών και συνέχεια έμμονων ιδεών. Δηλαδή, έχω έμμονες ιδέες, έχω επίμονες ιδέες και από εκεί και πέρα κάνω τις ψυχαναγκαστικές πράξεις, ούτως ώστε να μπορέσω να ξεφύγω από αυτές τις ιδέες. Για παράδειγμα, έχω την αίσθηση ότι τα χέρια μου είναι βρώμικα ναι. και μπαίνω στη διαδικασία να τα καθαρίζω πάρα πολύ σχολαστικά.
μέχρι που τελικά πολλές φορές έχω και πρόβλημα, γιατί τα καθαρίζω πάρα πολλές φορές υπερβολικά. Πολλές φορές δηλαδή, φοβάμαι ότι είμαι άρρωστος και παίρνω τον γιατρό, ξέρω εγώ, μέρα παραμέρα. Και παίρνω τον γιατρό, αν και αυτό αποτελεί μια διαφορετική διαταραχή, ειδικά για τις αρρώστιες. Η λεγόμενη αρρωστοφοβία. Οπότε από εκεί και πέρα αποτελεί μια ξεχωριστή διαταραχή. Δεν προσφέρουν ικανοποίηση, δηλαδή δεν ικανοποιούμαστε όταν κάνουμε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά αυτοτιμωρούμαστε, αλλά σταματούν το άγχος αυτό το οποίο έχουμε. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο έχω άγχος υπερβάλλον και με κάποιο τρόπο το σταματώ. Συνηθισμένες έμμονες ιδέες είναι ο φόβος της μόλυνσης, από βρωμιά ή ασθένεια από εκεί και πέρα. Δηλαδή, φόβος ότι θα μολυνθώ από την βρωμιά ή ακόμα και ασθένεια, φόβος ότι εγώ ή κάποιος άλλος μπορεί να κινδυνεύει, έντονη ανάγκη για ακρίβεια και τάξη, είναι αυτό που λέμε ο τελειοθύρας, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τάξη, ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει υπερβολικά νωρίς πολλές φορές τα ραντεβού του και έχει ένα πολύ τακτοποιημένο γραφείο που λέγαμε προηγουμένως. Συνηθισμένες ψυχαναγκαστικές πράξεις, περνάμε δηλαδή στον ψυχαναγκασμό στις πράξεις, είναι η επίμονη καθαριότητα, δηλαδή έχω την ιδέα ότι μπορεί να είμαι βρώμικος, ναι. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα πλένω πάρα πολύ επίμονα και σχολαστικά τα χέρια μου. Επίμονη τακτοποίηση, γραφείο, σπίτι, αυτοκίνητο, αριθμητικές πράξεις, οι οποίες έρχονται και μου κολλάνε στη σκέψη και πολλές φορές τις επαναλαμβάνω, πολλές φορές αυτές τις αριθμητικές πράξεις. Συνεχής νοητική επανάληψη λέξεων ή φράσεων, είναι αυτό το οποίο λέμε ότι μου έχει μπει και το επαναλαμβάνω, το λέω εκείνη τη στιγμή, στο μυαλό και το επαναλαμβάνω. Άγγιγμα με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε διάφορα αντικείμενα και συλλογή τέλος διαφόρων αντικειμένων, τα οποία πολλοί μπορεί είναι να είναι άχρηστο. Και άχρηστα. Αλλά καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι λειτουργεί ψυχαναγκαστικά. Αυτό μας το καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι λειτουργεί ψυχαναγκαστικά και εδώ είναι η διαφορά στο ότι τελικά υποφέρει ο άνθρωπος. Το ότι λειτουργεί ψυχαναγκαστικά και άρα λοιπόν προσπαθεί πολλές φορές απελπισμένα να κάνει κάτι, ναι. Όταν καταλάβει ότι αυτή η κατάσταση αρχίζει και γίνεται δυσλειτουργική για τη ζωή του. Ο περίγυρος καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς και ο περίγυρος το καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, ειδικά όταν βλέπει τον άνθρωπο να τυρανιέται σε επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή σε ιδέες οι οποίες του έρχονται, του ξαναέρχονται και με κάποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος μπει στη διαδικασία να τις επικοινωνήσει στον περίγυρο. Ο ψυχαναγκαστικός λοιπόν δημιουργεί προβλήματα. Ο ψυχαναγκαστικός δημιουργεί προβλήματα πριν από όλα στον εαυτό του και από εκεί και πέρα πολλές φορές στον περίγυρό του, δεδομένου του ότι είναι αρκετά τελειοθύρας και άρα λοιπόν απαιτεί και από τους άλλους να ακολουθήσουν το δικό του σχολαστικό τέλειο πρόγραμμα. Οδηγεί στην απομόνωση. Οδηγεί πολλές φορές στην απομόνωση, γιατί αυτού του είδους οι συμπεριφορές οδηγούν στην απομόνωση, δεδομένου του ότι ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους, γιατί οι υπόλοιποι άνθρωποι είτε δεν είναι διατεθειμένοι, είτε δεν θέλουν, είτε δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πολύ αυστηρό πρόγραμμα αυτού του ανθρώπου. Κινδυνεύει η ζωή ενός ψυχαναγκαστικού. Γιατί μέχρι σήμερα μας παρουσιάζει για διάφορες αυτοκτονικές τάσεις που έχουν ορισμένοι. Όχι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας ψυχαναγκαστικός ή ένας άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, νομίζω ότι η κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή και σαφώς υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις που, ειδικά εάν στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον ή φιλικό περιβάλλον πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή τους, με κάποιο τρόπο πρέπει να αποτανθούν σε κάποιο ειδικό. Ωστόσο, ο ψυχαναγκαστικός συνήθως δεν κινδυνεύει η ζωή του. Οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Να βάλω ένα τελεία. Να βάλουμε. Βεβαίως. Να βάλω γάνο τελεία και να προχωρήσει. Ναι. Χαρακτηριστικά λοιπόν του ψυχαναγκαστικού. Το πρώτο είναι ότι είναι τελειοθύρας. Τελειομανία που έλεγες προηγουμένως. Αυστηρή πειθαρχία σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολλές φορές αρκετά αιμονικό και αρκετά κουραστικό ακόμα και για τον ίδιο. Υπερβολική ευσυνειδησία. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπερβολικά ευσυνείδητος, έχει μια υψηλή αίσθηση του πρέπει. Αδιαλαξία ηθικής και ιδεών και αξιών. Έμφαση στη λεπτομέρεια και ένας συγκεντρωτισμός. Δηλαδή κάνει τα πάντα ο ίδιος μόνος του. Δεν δίνει στο να τα κάνουν κάποιοι άλλοι κάποια πράγματα, δεδομένου του ότι ο ίδιος έχει τα δικά του κουτάκια και προσπαθεί ο ίδιος να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα, κάποιο τρόπο τι κάνει, ουσιαστικά λειτουργεί πολύ κουραστικά για τον ίδιο. Επικράτηση της λογικής έναντι του συναισθήματος, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται λογικά και καθόλου συναισθηματικά. Και αφήνει το συνέστημα στην άκρη, ακριβώς. Ξέρεις, μου θυμίζει κάποιον ο οποίος έλεγε κάποια στιγμή ότι κοίταξε, το συνέστημα είναι το άλοθη ουσιαστικά ούτως ώστε κάποιος να ξεφύγει από μια κατάσταση. Είναι μόνο μια πραγματικότητα, οφείλουμε να βιώνουμε τα συναισθήματά μας. Συγκαλυμμένος θυμός και οργή, υπάρχει καλυμμένος θυμός και οργή για αυτό το είδος και αυτές τις συμπεριφορές, δηλαδή το ότι πλένω σχολαστικά και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές στα χέρια μου. Κρύβουν και θυμό αυτού του είδους οι συμπεριφορές, οι ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές. Αφοσίωση στην εργασία, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στόχο προσιλωμένος στην εργασία, αναγωγή συναισθημάτων σε νοητικό επίπεδο. Δηλαδή τα πάντα τα περνάει σε νοητικό επίπεδο. Του είναι αδύνατο να τα βιώσει τα συναισθήματα, να έρθει σε επαφή με το συνέστημά του. Προχωράμε στον επόμενο πίνακα, όπου λέει αδυναμία χαλάρωσης και αίσθημα πίεσης χρόνου. Αίσθημα το ότι ο χρόνος με πιέζει και πρέπει να κάνω κάτι, ούτως ώστε να τελειώσω, ούτως ώστε να έχω κάποιο αποτέλεσμα.
τακτικές αυτοβοήθειας. Η πρώτη τακτική, ούτως ώστε κάποιος μπορεί να κάνει για να μπορέσει να αυτοβοηθηθεί, είναι παραδοχή, το να παραδεχτώ ότι έχω πρόβλημα και αγωνιστική διάθεση. Να θέλω να αγωνιστώ, να θέλω να το αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι το άγχος και ο φόβος που τον συνοδεύουν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν να προσπαθήσω να αντιμετωπίσω το άγχος και το φόβο που συνοδεύουν τον ψυχαναγκασμό. Από εκεί πέρα αυτό θέλει σταθερότητα και αποφασιστικότητα σίγουρα. Χαλάρωση και θετική σκέψη. Χαλαρώνω και από εκεί και πέρα, εάν είναι δυνατόν, γιατί εξακολουθώ να επιμένω ότι πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να το κάνω, σκέφτομαι θετικά όταν αρχίζει η συγκεκριμένη συμπεριφορά να με ενοχλεί. Χαλάρωση και παράδοξη σκέψη, δηλαδή χαλαρώνω και προσπαθώ να σκεφτώ από εκεί και πέρα την ιδέα η οποία με ενοχλεί. Άρα λοιπόν μπορώ να πλησιάσω πλέον αυτή την ιδέα που με ενοχλεί. Αναβολή, δηλαδή αν είναι δυνατόν, εξακολουθώ να επιμένω ότι όλα αυτά είναι τακτικές αυτοβοήθειας που δεν πιάνουν όλες τις φορές, δηλαδή δεν έχουν αποτέλεσμα όλες τις φορές. Άρα λοιπόν τι κάνω, αναβάλω επί της ουσίας αυτό το οποίο μπορούσα να κάνω, μπορώ να κάνω τώρα κάποια άλλη στιγμή αργότερα. Φιλική αποδοχή των συναισθημάτων, αποδέχομαι των συμπτωμάτων, αποδέχομαι δηλαδή αυτά τα συμπτώματα που υπάρχουν και καταλαβαίνω ότι δεν κινδυνεύω από αυτά τα συμπτώματα. Αποστασιοποίηση, δηλαδή ουσιαστικά βλέπω αυτό που μου συμβαίνει μέσα από μια εντός εισαγωγικών τηλεοπτική κάμερα, ουσιαστικά μπορώ να δω τα πάντα μέσα αποστασιοποιημένος, άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το οποίο ίσως και μπορώ να το αντιμετωπίσω. Στροφή του ενδιαφέροντος σε δημιουργικές δραστηριότητες. Έχω δημιουργικές δραστηριότητες, χόμπι, ενδιαφέροντα, τα οποία με κάποιο τρόπο με βοηθούν. Σωματική άσκηση. Η σωματική άσκηση λειτουργεί θετικά στην ευεξία, καταπραίνει τα στοιχεία κατάθλιψης τα οποία μπορεί να έχει κάποιος. Τήρηση ημερολογίου γιατί ο ψυχαναγκαστικός ναι μεν τηρεί σχολαστικά διάφορα ημερολόγια, αλλά ίσως δεν τηρεί ημερολόγια με βάση τον ψυχαναγκασμό το οποίο μπορεί να έχει. Άρα λοιπόν τον βοηθάει να τηρεί ένα ημερολόγιο και να καταλαβαίνει το πότε και το αν έχει πρόοδο. Γνωρίζω τα ερεθίσματα που πυροδοτούν τα συμπτώματα. Πάντα, Νίκο, υπάρχουν κάποια ερεθίσματα τα οποία πυροδοτούν τα συμπτώματα, δηλαδή ένα αγχωτικό γεγονός το οποίο μου συνέβη στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα της ζωής μου, μπορεί να πυροδοτήσει ψυχαναγκαστικά συμπτώματα. Να οξύνει συμπτώματα ή να πυροδοτήσει από την αρχή. Να δημιουργήσει. Να πυροδοτήσει συμπτώματα από την αρχή ή να οξύνει, πολύ σωστά το είπες, ακόμα καλύτερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει μια ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, ένα ψυχαναγκαστικό υπόστρωμα, με κάποιο τρόπο όταν βιώνει ένα ψυχοπιεστικό γεγονός στη ζωή του, μπορεί να οξυνθούν τα συγκεκριμένα συμπτώματα και να γίνει δυσλειτουργικός. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τελικά μου έρχονται αυτές οι ιδέες, για ποιο λόγο τελικά λειτουργώ κατά αυτόν τον τρόπο στην καθημερινότητά μου. Αναζητώ δίκτυο υποστήρησης. Μιλάω, λέω σε φίλους, σε συγγενείς. Δεν έχω υπερβολικές απαιτήσεις. Άρα λοιπόν ένα βήμα τη φορά, σιγά σιγά προσπαθώ να κάνω κάτι. Βέβαια, όλα αυτά τα οποία λέμε έχουν να κάνουν με τακτικές αυτοβοήθειας. Πολλές φορές τακτικές αυτές αυτοβοήθειας δεν βοηθούν. Πάντα υπάρχει η ψυχοθεραπεία και η φαρμακοθεραπεία έτοιμες να βοηθήσουν και να επέμβουν, ούτως ώστε να μπορέσουν να μειωθούν και να εξαφανιστούν πολλές φορές παρόμοια συμπτώματα σαν και αυτά τα οποία αναφέραμε. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, είμαι συγγενής, φίλος, πώς μπορώ να βοηθήσω. Ενημέρωση πάσχοντα, δηλαδή τον ενημερώνω τελικά για την κατάστασή του. Πολλές φορές, ξέρεις, ο ψυχαναγκαστικός δεν έχει ο ίδιος ενημερωθεί για την κατάστασή του. Ο ίδιος ψυχαναγκαστικός δεν έχει ενημερωθεί για την κατάστασή του. Υπάρχει αντίδραση εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει πολλές φορές αντίδραση εκείνη τη στιγμή. Ο ίδιος προσπαθεί μάταια ίσως να παραμείνει σε αυτού του είδους τις συμπεριφορές, οι οποίες, όπως σου έλεγα προηγουμένως, του δίνουν μια σταθερότητα, μια ασφάλεια στη ζωή του. Αρχίζει και γίνεται πρόβλημα για τον ίδιο, και άρα λοιπόν τότε δεν αντιδρά και δέχεται να αποτανθεί ή το δυνατόν σε κάποιον ειδικό, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η οικογένεια δεν ευθύνεται. Ξέρεις, πολλές φορές πίσω από παρόμοιες συμπεριφορές υπάρχει μια οικογένεια η οποία λειτουργεί αρκετά ενοχικά και πιστεύει ότι ευθύνεται αυτή για αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας συγκερασμός από κληρονομικούς παράγοντες, από βιοχημικούς παράγοντες και από παράγοντες ανατροφής στην οικογένεια. Δηλαδή, δεν ευθύνεται αποκλειστικά η οικογένεια. Δεν πρέπει να υπάρχει κριτική, αρνητικά σχόλια του στυλ. Κοίταξε να δεις τι κάνεις τώρα, το ξαναεπαναλαμβάνεις τώρα, για ποιο λόγο πλένεις τα χέρια σου. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται. Γιατί σε αυτή την περίπτωση το άτομο αισθάνεται ακόμα πιο δύσκολα, αισθάνεται ακόμη πιο άσχημα και ουσιαστικά βουλιάζει σε παρόμοιες συμπεριφορές. Γιατί αυτού του είδους συμπεριφορές λειτουργούν μειώνοντας το άγχος του ατόμου. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει άγχος. Επαναλαμβάνει αυτού είδους συμπεριφορά. Εμείς του τονίζουμε ότι αυτού είδους συμπεριφορά δεν είναι φυσιολογική. Άρα λοιπόν αγχώνεται ακόμη περισσότερο και ουσιαστικά ενδυναμώνει αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Και προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του, πάντα όμως τον βοηθούμε χωρίς να αντατεύουμε, δεδομένου του ότι το συγκεκριμένο άτομο τίνει να είναι αρκετές φορές άτομο το οποίο να έχει χειριστικές συμπεριφορές, πίσω από αυτό να λειτουργήσει χειριστικά απέναντί μας. Και φυσικά ο τελευταίο είναι ότι προσπαθούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας, δεδομένου του ότι πολλές φορές
μπαίνουμε και εμείς στη διαδικασία να λειτουργούμε ψυχαναγκαστικά με το συγκεκριμένο άτομο. Δηλαδή, αν έχουμε ειδικά ένα ψυχαναγκαστικό υπόστρωμα ή ιδιοψυχαναγκαστικό υπόστρωμα, μπαίνουμε πολλές φορές και εμείς στη διαδικασία να μιμούμαστε εντός εισαγωγικών παρόμοιες συμπεριφορές. Άρα, προστατεύουμε τον εαυτό μας, λειτουργούμε αποστασιοποιημένοι ως ένα σημείο από το πρόβλημα, αλλά πάντα δίπλα στον άνθρωπο, φίλο που είναι ασθενής. Είναι μια διαδικασία ασθενών τους οποίους έχεις βοηθήσει και έχεις συμβουλεύσει. Είναι μια διαδικασία ασθενών η οποία αποτείνεται πολύ πολύ συχνά. Σκέψου ότι τα άτομα με βάση τη συγκεκριμένη αφορά η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, δηλαδή ο ψυχαναγκασμός στη μεγαλύτερη του ένταση, είναι κάτι που αφορά το 1% των ανθρώπων στο γενικό πληθυσμό και αφορά ανάλογα με την έρευνα από το 3 μέχρι το 10% των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποτανθεί σε ειδικούς. Κάνε μου την ερώτηση που μου κάνεις σε κάθε παρουσίαση. Ποια επαγγέλματα είναι περισσότερο ψυχαναγκαστικά? Όχι, δεν μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Αυτό σου κάνω. Συνήθως, και μετά αλλά πας, δεν είναι η δημοσιογράφη, ωστόσο ξέρεις. Με βάση αυτό του άντρες ή γυναίκες, μου λες συνήθως. Άντρες ή γυναίκες περισσότερο ψυχαναγκαστικές, επίσης και αυτό. Λοιπόν, στο δεύτερο ερώτημα που έθεσα στον εαυτό μου, καθώς το θυμόσουν, πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο. Όχι, οι άντρες είναι περισσότερο ψυχαναγκαστικοί. Οι άντρες είναι περισσότερο ψυχαναγκαστικοί, ξέρεις γιατί? Γιατί οι γυναίκες εκφράζουν το συναίσθημά τους, έρχονται σε καλύτερη επαφή με το συναίσθημά τους, αναγνωρίζουν το συναίσθημά τους. Ο άντρας δυστυχώς πολλές φορές δεν αναγνωρίζει το συναίσθημά του. Ναι. Άρα τι κάνει? Δημιουργεί παρόμοιου τύπου συμπεριφορές ή σκέψεις που πολλές φορές καλύπτουν το συναίσθημα ή προσπαθεί να το καλύψει κάτω από καταχρήσεις του στυλ αλκοόλ και όχι μόνο. Τα ποια επαγγέλματα? Το πρώτο επάγγελμα που θεωρείται είναι καθηγητές φιλοσοφίας, ξυλουργοί και λογιστές. Τουλάχιστον αυτό. Ξυλουργοί και λογιστές. Ξυλουργοί και λογιστές. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Κάθε φορά που μπαίνει στο στούντιο, έχω παρατηρήσει, δεν μπαίνει ποτέ από εδώ, από την αριστερή πλευρά. Ναι. Έρχεσαι συνέχεια έτσι. Λέει, κάνει μια καμπύλη και στέκεσαι εκεί. Ναι. Σημαίνει ότι είναι. Ο καθένας άνθρωπος έχει τα ψυχαναγκαστικά στοιχεία. Είναι ένα και δείγμα ψυχαναγκασμού. Εννοείται είναι ένα δείγμα ψυχαναγκασμού. Ο καθένας έχει τα ψυχαναγκαστικά στοιχεία, όπως λέγαμε προηγουμένως. Εννοείται και ομιλών. Εννοείται το ζήτημα είναι όλο αυτό να μην είναι δυσλειτουργικό με την καθημερινότητα. Δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερο πρόβλημα το να μπω από την από εκεί πλευρά ή από την από εδώ πλευρά. Ξέρεις. Αν ωστόσο προσπαθώ μόνιμα να μπαίνω από την από εκεί πλευρά ή πολλές φορές επιστρέφω κάνοντας κάτι τέτοιο στην καθημερινότητα συνεχώς, είναι κάτι αρκετά δύσκολο. Και μου λέει και ο Δημήτρης πάνω ότι κάθε φορά που περνάς από εκεί από την κάμερα ένα σκύβεις. Για να μην φανεί στην κάμερα. Ναι. Ενώ δεν είμαστε στον αέρα. Δεν είμαστε στον αέρα, ίσως δεν το έχω καταλάβει μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, μεγάλο πάμε πρόβλημα. Πάμε να κάνουμε την παρουσίαση, να βοηθήσουμε τον Νίκο. Ναι. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλό. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη.